Την κοστολόγηση δική σας την κάνατε λίγο πριν τις ευρωεκλογές βιαστικά σε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου, όπου εμφανιστήκατε και δώσατε και την περιβόητη 13η σύνταξη και εμφανίστηκε και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα δώσει και ένα 50 στους συνταξιούχους δύο μέρες πριν τις εκλογές. Τα δικά μας είναι απολύτως κοστολογημένα, κυρία Τσακαλώτο. Έχουμε σοβαρό οικονομικό επιτελείο. Έχουμε παρουσιάσει ισόποσες μειώσεις δαπανών και γι' αυτό άλλωστε μιλάμε και για τρεις μειώσεις φόρων και όχι 13. Άρα, τα μέτρα σε ελευθερία. Αφήστε να σας πω. Μα λέτε ότι είναι πλήρως κοστολογημένα. Να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Ναι, αλλά και πόσο μετά. Λοιπόν, μιλάμε για μείωση του έμφυα 20 και μετά 10%. Μιλάμε για. Θα σας πω, κύριε Τσακαλώτα, αφήστε να ολοκληρώσω, να καταλάβω ο κόσμος και μετά. Λοιπόν, μείωση του έμφυα, μείωση του φόρου των νομικών προσώπων από το 28% στο 24% και μετά στο 20% για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα και εισαγωγικό φορολογικό κλιμάκιο από το 22% στο 9% για να υπάρξει μια ανάσα και για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυτά τα μέτρα θα ψηφιστούν το Σεπτέμβριο στο φορολογικό νομοσχέδιο και θα ισχύσουν από 1η-1η του 20 για τα εισοδήματα του 2019. Ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος ασκεί κριτική, ξεχνάει να μας πει ότι. Ερώτηση έκανα. Θα σας απαντήσω. Όταν, κύριε Τσακαλώτο, είστε υπουργός οικονομικών, όταν μειώσεις 20% τον έμφυα, όταν ο έμφυα είναι 2.600-2.500 εις πράξεις τώρα, προφανώς το 20% είναι 500 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Όχι, το όλο πακέτο θέλω. Ναι. Λοιπόν, και επίσης στο φόρο των νομικών προσώπων είναι 2 δις. Γραμμικά. 2 δις. Εκεί θα καταλήξω. Προσέξτε, εκεί θα καταλήξω. Ο κύριος Τσακαλώτος κάνει μια στατική ανάλυση και λέει τόσο έχουμε σήμερα, τόσο θα μας λείψει κτλ. Εμείς προβλέπουμε αντίστοιχη μείωση δαπανών, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, που σχετίζεται με την περιοριστική πολιτική που έχουμε στις προσλήψεις, με την ταχύτερη εφαρμογή του συστήματος των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, με εξορθολογισμό των επιχορηγήσεων στις ΔΕΚΟ. Μόνο με τον μπάχαλο των αστικών συγκοινωνιών πληρώσαμε, ενώ δεν θα έπρεπε, 500 εκατομμύρια το τελευταίο διάστημα και ούτω καθεξής.